Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 του Ιούνιου ο λαός του Γέρακα, της Παλίνης και ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής έχει επιλογή και αυτή είναι να δυναμώσει αποφασιστικά το ΚΚΕ, να ταρακουνήσει την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα κόμματά της στην Ελλάδα, το σύστημα και τα συμφέροντα που όλοι τους μαζί υπηρετούν. Να κάνει την επόμενη μέρα πιο φωτεινή για τον ίδιο, γιατί το σκοτάδι του πολέμου, της εκμετάλλευσης, της ανέχειας, στο οποίο μας ρίχνουν μέρα τη μέρα, σπάει μόνο με το κόκκινο της ελπίδας και του αγώνα. Και η ελπίδα πολλές φορές δυνάμωσε, γιατί δυνάμωσε το ρεύμα της αμφισβήτησης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των κομμάτων της. Η ελπίδα δυνάμωσε γιατί δυνάμωσαν οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, και αυτό σήμερα το κατανοούν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι και εδώ στην Ανατολική Αττική, ανεξάρτητα τι ψήφισαν πέρσι στις βουλευτικές εκλογές. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε. Ας αναλογιστεί ο καθένας και η καθεμιά που ψήφισε Νέα Δημοκρατία τον περασμένο Ιούνιο κάτω από τους ίδιους εκβιασμούς περί κυβερνητικής σταθερότητας και αστάθειας και κάτω από τη γνωστή λογική του μικρότερου κακού. Τελικά λειτουργήσε προς το συμφέρον της το σχεδόν 47% που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία συνολικά στην Ανατολική Αττική, ή αποτέλεσε το άλοθη για να εξαπολύσουν μια κανονική επιδρομή στο εισόδημά του, στα δικαιώματά του, προωθώντας πιο αποφασιστικά τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στο 8ωρο, που το έκαναν 13ωρο με τον νόμο Γεωργιάδη και με βάση βέβαια τις ευρωενωσιακές οδηγίες, που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή στο όνομα των κερδών της μεγάλης εργοδοσίας. Θέλανε, λέει, να δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να δουλεύουν σε παραπάνω από ένα εργοδότη, αν το επιθυμούν. Λες και υπάρχει κανείς και καμιά που να απολαμβάνει να δουλεύει ήλιο με ήλιο και θα το επέλαγε αν ο μισθός του από την πρώτη δουλειά επαρκούσε για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ή το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση που έβαλαν στο στόχαστρο με εκείνον τον κατάπτυστο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που προβλέπει πτυχία με τιμοκατάλογο και όχι πτυχία με αξία για όλα τα παιδιά του λαού. Και βέβαια και αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απάντησε προκλητικά η εκπρόσωπος της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Ό,τι και να λέει όμως η Κομισιόν, πήραν την απάντησή τους από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δήλωσαν και δηλώνουν ότι αυτό το άδικο νομοσχέδιο, όπως και άλλα στο παρελθόν, θα μείνει στα χαρτιά. Το δήλωσαν και με τις μεγάλες κινητοποιήσεις τους όλους τους προηγούμενους μήνες, με τη μεγάλη νίκη επίσης της παράταξης της ΚΝΕ, της πανσπουδαστικής, στις χτεσινές φοιτητικές εκλογές, όπου αναδείχθηκε ξανά σε πρώτη δύναμη. Και βέβαια, όταν μιλάμε για τους φοιτητές και για τις φοιτητικές εκλογές, μιλάμε για τη μεγαλύτερη πανελλαδική κάλπη μετά τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Για σκεφτείτε,
μια δημοσκόπηση μόνο 1.000 ατόμων βγαίνει και γίνεται πρώτη είδηση στα κανάλια, στα δελτία. Βγαίνουν συμπεράσματα, γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων. Πόσο μάλλον εδώ που ψήφισαν χιλιάδες φοιτητές, παρά το ότι με ευθύνη της κυβερνητικής ΔΑΠ οι φοιτητικές εκλογές ορίστηκαν τώρα για τέλος Μάη, για ευνόητους λόγους φυσικά. Χιλιάδες νέα αγόρια και κορίτσια έφτασαν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο της πανσπουδαστικής, με το γαρίφαλο, και έστειλαν σαφές μήνυμα αγώνα, μήνυμα συμπόρευσης με τις δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Και στις 9 του Ιούνιου λοιπόν, ας το κάνουμε όπως οι φοιτητές, για να έρθουν τα πάνω κάτω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Νέα Δημοκρατία ζητάει τώρα καινούργια έγκριση για να αρχίσει και να συνεχίσει με περισσότερη ακόμη ορμή το αντιλαϊκό της έργο. Και πράγματι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι που πρέπει να κοντίνει σε αυτές τις κάλπες, να τις κοπεί η φόρα. Αυτό όμως σημαίνει να κοπεί η φόρα στην ίδια την πολιτική της και όχι να κόψουμε το ανακεφάλι της Λερναίας Ύδρας και να βοηθήσουμε να φυτρώσει άλλο ή άλλα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτό να γίνει με την ψήφο στα υπόλοιπα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των επιχειρηματικών συμφερόντων. Στα κόμματα δηλαδή που έχουν υπηρετήσει την ίδια πολιτική και όταν ήταν στην κυβέρνηση και όταν είναι αντιπολίτευση, που έχουν ψηφίσει το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 75% των ψηφοφοριών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο την τελευταία πενταετία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη δίθεν Νέα Αριστερά και στο 93% όπως το ΠΑΣΟΚ. Και μετά αυτές οι οδηγίες που ψηφίζονται εκεί έρχονται και γίνονται νόμοι στην Ελληνική Βουλή, όπου τα ίδια κόμματα πάλι τους ψηφίζουν μαζί, είτε ο σύνολο είτε στα περισσότερα άρθρα τους. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η προειδοποίηση, αυτό το να κόψουμε τη φόρα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, ούτε με ψήφο σε κόμματα όπως του Βελόπουλου για παράδειγμα ή της Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι λαϊκίστικα σόου μέσα στη Βουλή, για να κρύψουν ότι και αυτοί συμφωνούν στα βασικά σημεία της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά και για να καλύψουν και την ανυπαρξία τους από τις ζωντανές κοινωνικές διεργασίες που γίνονται μέσα στους αγώνες του λαού μας. Αλλά και εκεί που μπορεί να καταψηφίζουν αυτά τα κόμματα, η κριτική που κάνουν είναι κυριολεκτικά βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία? Συμφωνεί, λέει, αρκεί να έχουν χαμηλό αντίτιμο. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συμφωνεί πάλι, αρκεί να αναθεωρηθεί πρώτα το άρθρο 16 και μετά να γίνει αυτό. Φαίνεται θα τους έχει μείνει συνήθεια εκεί στο ΠΑΣΟΚ να συμφωνούν τόσο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία από τότε που κάθονταν στα ίδια κυβερνητικά έδρανα στις κυβερνήσεις Παπαδήμου και Σαμαρά μαζί με το Μητσοτάκη, το Βορύδη, το Γεωργιάδη και τα άλλα τα παιδιά. Και αυτό λίγο μετά τις εκλογές του 2009 τότε, όπως θα θυμόστε αρκετοί, όταν ο λαός είχε δώσει στο ΠΑΣΟΚ 44% για να διώξει την περιβόητη, την επάρατη δεξιά. Και εκείνο, αντί να τη διώξει, την επανέφερε από το παράθυρο για να υλοποιήσουν μαζί τα βάρβαρα μνημόνια. Φανταστείτε πόσο πολύ θα τη διώξει τώρα με το 12-13% που διεκδικεί να πάρει.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, κανένα λόγο δεν έχει ο ελληνικός λαός να χαραμίσει πάλι την ψήφο του. Και συγκεκριμένα ο λαός της Ανατολικής Αττικής μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα όλης της υπόλοιπης Αττικής, που έχει αναδείξει το ΚΚΕ σε τρίτο κόμμα, με ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από το πανελλαδικό. Και έχει δει αυτός ο λαός αυτή τη δύναμη να επιστρέφει στους αγώνες, στις διεκδικήσεις του, στα αιτήματα του λαού και της νεολαίας. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι μονάχα εκεί καταθέτει το ΚΚΕ όλη τη δύναμη που του δίνει ο λαός και στην κάλπη. Έχετε δει τους κομμουνιστές να παλεύουν ακούραστα στο πλάι σας, με όσες δυνάμεις διαθέτουν, κόντρα στις επιπτώσεις, πότε της οικονομικής κρίσης, πότε της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που είναι εξίσου αντιλαϊκή, γιατί γίνεται με μόνο σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος. Και η περιοχή της Ανατολικής Αττικής εδώ, μπορούμε να πούμε πως είναι καθρέφτης αυτού ακριβώς του δρόμου ανάπτυξης. Γιατί εδώ αποτυπώνεται η μεγάλη αντίφαση. Από τη μια πλευρά, μια τεράστια ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια με τα λεγόμενα μεγάλα έργα, με επενδύσεις, με βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες, με την οικιστική επέκταση που συμπαρέσυρε προς τα πάνω και τον πληθυσμό της περιοχής, και από την άλλη, υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν την κάλυψη ζωτικών λαϊκών αναγκών, όχι απλά προηγούμενων δεκαετιών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν τότε. Με ολόκληρη την Ανατολική Αττική να παραμένει ακόμα και σήμερα χωρίς δημόσιο νοσοκομείο, κάτι που αναγκάζει τους ασθενείς της περιοχής είτε να μετακινούνται στα νοσοκομεία του κέντρου ή να πληρώνουν από το ειστέρημά τους στις ιδιωτικές δομές υγείας που ξεφυτρώνουν και εδώ βεβαίως σαν τα μανιτάρια. Με δημόσιες δομές υγείας να λειτουργούν οριακά και στο κόκκινο με μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές προσωπικό. Ο Δήμος Παλίνης, μάλιστα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν έχει ούτε καν κέντρο υγείας και οι κάτοικοι αναγκάζονται για μια σειρά εξετάσεις και για έκτακτα περιστατικά να πηγαίνουν στα Σπάτα. Πόσο μάλλον που στις περιοχές της Παλίνης και του Γέρακα λειτουργούν μια σειρά από μεγάλα εργοστάσια όλων των κλάδων. Εδώ βρίσκονται μεγάλοι χώροι δουλειάς, όπου συγκεντρώνουν χιλιάδες εργάτες και σε περίπτωση κάποιου εργατικού ατυχήματος, τα πιο κοντινά νοσοκομεία βρίσκονται πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες και ως κόμμα, αλλά και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ώστε να αναδείξουμε την ανάγκη γενικού κρατικού νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. Και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της υγείας. Οι σχολικές υποδομές, για παράδειγμα, στην περιοχή είναι σε πολλές περιπτώσεις από απαρχαιωμένες μέχρι και επικίνδυνες λόγω παλαιότητας ή λόγω έλλειψης χώρων, με σχολικά κτίρια να κρίνονται ακόμη και ακατάλληλα, γιατί δεν ανταποκρίνονται σε σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Ορισμένες σχολικές μονάδες αποτελούν κανονικές παγίδες, μιας και δεν έχουν ούτε δεύτερη έξοδο διαφυγής, ενώ σχεδόν το 30% των αιθουσών στο Δήμο Παλίνης είναι κοντέινερ και υπάρχουν νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών. Αυτή την τραγική κατάσταση, που μπορεί να τη συναντήσει βέβαια κανείς και στην υπόλοιπη χώρα,
Η κυβέρνηση και η νέα της Νέας Δημοκρατίας και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να την αποδεχτούμε ως δεδομένη και να θεωρούμε βελτίωση τα περιβόητα ψηφιακά φροντιστήρια που ανακοίνωσε με πολλές μάλιστα τυμπανοκρουσίες ο Πρωθυπουργός. Ο κίνδυνος επίσης για Νέα Τέμπη ελοχεύει από παντού λόγω της εγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση και βάζει τα απαραίτητα έργα προστασίας της ζωής του λαού μας στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι της περιοχής, έχετε βιώσει τις καταστροφές από τις πυρκαγιές με πρόσφατη αυτή στην Παλίνη το καλοκαίρι του 2022, αλλά και τους αποκλεισμούς δρόμων από τη χιονόπτωση με τον αγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην πολυδιαφημισμένη και πανάκριβη βεβαίως Αττική Οδό. Ενώ τώρα οι κάτοικοι, ακόμα και όσοι είναι ήδη πυρόπληκτοι, βρίσκονται αντιμέτωποι και με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση που μεταθέτει πάλι στη λεγόμενη ατομική ευθύνη την προστασία των σπιτιών και των περιουσιών τους, φορτώνοντας με ένα επιπλέον χαράτσι. Θα μπορούσαμε βεβαίως να μιλάμε για ώρες για αντίστοιχα τέτοια προβλήματα. Όπως το ανήκουστο ένας δήμος τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας να μην έχει στο μεγαλύτερο μέρος του αποχέτευση ή να μιλάμε επίσης για την έλλειψη χώρων αθλητισμού, πολιτισμού. Το σημαντικό όμως, φίλες και φίλοι, είναι να συνειδητοποιηθεί ότι όλα τα παραπάνω δεν έχουν να κάνουν απλά με κάποια ανικανότητα των κυβερνώντων ή των τοπικών αρχών ή με υπαρκτά που βεβαίως μες στη ζωή είναι και αυτά του καπιταλισμού φαινόμενα διαφθοράς ή κατασπατάλησης πόρων. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ. Έχουν να κάνουν με τις αντιλαϊκές προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις και τις οποίες ενστερνίζονται όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Στο περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα του οποίου πίνουν όλοι τους νερό, δεν χωράνε τέτοια έργα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, γιατί συνήθως δεν είναι αυτά που αποφέρουν το επιθυμητό κέρδος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα να περιμένετε, ούτε από τις υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη για διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης που θα μας φέρουν, λέει, πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από μια αντιπολίτευση σαν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, που τον καλούν να συμμορφωθεί με τις αντιλαϊκές πάλι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και δεν το κάνει και μάλιστα πολύ ευχαρίστως και από μόνος του αυτός. Λες και δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Μόνο στο δικό σας αγώνα μπορείτε να βασιστείτε και σε αυτόν θα βρείτε σταθερό και αταλάντευτο σύμμαχο συνοδοιπόρο το ΚΚΕ. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ το βράδυ της 9ης του Ιούνιου, τόσο πιο δυνατοί θα είστε εσείς οι ίδιοι στις 10 του Ιούνιου, για να δώσουμε όλοι μαζί τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι από τότε που όλα τα άλλα κόμματα της χώρας, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, οι εκάστοτε πρόγονοι του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, παραμύθιαζαν το λαό τότε για τα αγαθά που θα απολαύσει χάρη στην είσοδο της Ελλάδας πρώτα στην ΕΟΚ, μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μετά στην ΟΝΕ με την υιοθέτηση κοινού νομίσματος. Άλλοτε έλεγαν ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, άλλοτε ότι θα εξασφαλιστούν χαμηλές τιμές προϊόντων λόγω του ανταγωνισμού και της ενιαίας αγοράς, άλλοτε ότι θα κατοχυρωθεί η διαρκής ειρήνη στην Ευρώπη και σε όλη την περιοχή και άλλα πολλά τέτοια ακόμα. Πώς ακούγονται αλήθεια όλα αυτά σήμερα, μετά την εμπειρία όλων αυτών των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, των μέτρων που έχουν περάσει, των δικαιωμάτων που έχουν καταργηθεί, των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας που έχουν απαξιωθεί, των μνημονίων, των πολέμων, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία, της ενεργειακής κρίσης, του κύματος του πληθωρισμού, της ακρίβειας που βιώνουμε ακόμα. Μάλλον σαν μαύρο χιούμορ. Όμως ήταν όλα συνειδητά, απροκάλυπτα ψέματα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ μια ένωση των ευρωπαϊκών λαών με σκοπό την κοινή τους ευημερία. Ήταν μια ένωση των λόμπι της διαφθοράς, των μονοπωλίων, των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και γι' αυτό μια φυλακή των λαών. Το ΚΚΕ κόντρα στο ρεύμα, όπως κάνει πάντα, είπε από την πρώτη στιγμή την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Όταν κάποιοι άλλοι λιβάνιζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλούσαν στον αγώνα για τη διόρθωσή της, λέει. Το πιο τραγικό είναι ότι το ίδιο συνεχίζουν να λένε και να κάνουν και σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο εμπριστής και στο θέμα της ακρίβειας, σαν τον πυροσβέστη. Έστειλε και επιστολή στην κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να την ενημερώσει, λες και δεν το ήξερε αυτή, ότι οι πολυεθνικές τιμολογούν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες, προφανώς με σκοπό να αποκομίζουν το μέγιστο κέρδος εις βάρος των καταναλωτών. Και τώρα περιμένει μάλλον μήπως η συγκεκριμένη κυρία μαλώσει τις πολυεθνικές και συμμορφωθούν αυτές. Μα ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί ενάντια στον ίδιο της τον εαυτό? Είναι δυνατόν να θέσει περιορισμούς στην απόλυτη ελευθερία των πολυεθνικών επιχειρήσεων να κινούνται όπως τους αρέσει μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά? Να ακυρώσει δηλαδή τον ίδιο το λόγο της ύπαρξής της? Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν χάνουν ευκαιρία να ξεπλένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση της ακρίβειας, λέγοντας λίγο πολύ ότι αυτή δεν ευθύνεται σε τίποτα και το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουν είναι αν η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πληθωρισμό. Για τον ίδιο μέσο όρο, που είναι από μόνος του εφιαλτικός βέβαια, δεν βγάζουν άχνα. Και πώς να βγάλουν, όταν συμφωνούν και είναι συνυπεύθυνοι για όλους τους παράγοντες που δημιουργούν το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Από τους παγωμένους μισθούς για να επιτυγχάνεται η ανταγωνιστικότητα, μέχρι τους υπέρογκους έμεσους φόρους για να βγαίνουν τα πλεονάσματα, και από τα χρηματιστήρια της ενέργειας μέχρι τις κυρώσεις στην καπιταλιστική Ρωσία και τα τεράστια πακέτα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Με δύο λόγια, συμφωνούν όλοι τους με την ανάπτυξη με σκοπό το κέρδος, της οποίας φυσικό σύμπτωμα είναι και όχι παρέκκληση αυτή η ακρίβεια, δηλαδή η αδυναμία της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων να απολαύσουν τα αγαθά που οι ίδιοι παράγουν. Άλλωστε, την ώρα που τα νοικοκυριά δοκιμάζονται στα σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι τροφίμων σπάνε
το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο. Σήμερα λοιπόν τα ψέματα έχουν τελειώσει. Το αληθινό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκαλυφθεί ξανά και ξανά. Γι' αυτό και υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο μέρος του λαού μας που εκφράζει απογοήτευση, δυσπιστία, προβληματισμό έως και μεγάλη αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο κόσμος πρέπει να εκφραστεί στις 9 του Ιούνιου με τρόπο που δεν παρερμηνεύεται. Και αυτός είναι μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ. Στο μοναδικό κόμμα που παλεύει σταθερά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων από την αρχή της ίδρυσής της και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό αταλάντευτα. Θα αποκαλύπτει, θα αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική εκεί που διαμορφώνεται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που ανατρέπεται μέσα στους δρόμους του αγώνα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στις 9 του Ιούνιου ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε για την ακρίβεια, ψηφίζουμε για τους μισθούς και τις συντάξεις μας, ψηφίζουμε για την υγεία και την παιδεία, ψηφίζουμε γιατί θέλουμε να ζούμε σε πόλεις ανθρώπινες με βάση τις δυνατότητες του 2024, ψηφίζουμε ενάντια στους δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους στους οποίους μας έχει μπλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η ελληνική κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα να τις δίνουν άλοθη. Ψηφίζουμε για να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και για να αναγνωρίσει η χώρα μας το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67. Ψηφίζουμε για να γυρίσει η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα όπου την έχουν στείλει για να στηρίζει το Ισραήλ και για να προασπίζεται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Διαβάζουμε μάλιστα σήμερα στον τύπο πως πύραυλος των Χούθη χτύπησε πολύ κοντά στη φρεγάτα Ίδρα. Απόδειξη και αυτό επιπλέον πόσο μεγάλη είναι η κίνδυνη για το προσωπικό της. Στο άκουσμα και μόνο αυτής της είδησης δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα μας και σε όλη την περιοχή ευρύτερα που να μην πει να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ίδρα και να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει και τη φρεγάτα Ψαρά. Ψηφίζουμε επίσης για να πάψουμε να χρεωνόμαστε μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα, την ώρα που για τις ανάγκες τις δικές μας, τις ανάγκες δηλαδή του ελληνικού λαού, μονίμως δεν έχει το ταμείο. Ψηφίζουμε για τα ψέματα που είπαν όλοι τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις μεγάλες αλήθειες που λέει το ΚΚΕ. Ψηφίζουμε για να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο δοκιμασμένους αγωνιστές και αγωνίστριες και όχι πρόθυμους υποστηρικτές μιας αντιλαϊκής πολιτικής, κλακαδόρους των συμφερόντων και των λόμπι. Ψηφίζουμε όπως αγωνιστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε και για να είμαστε πιο δυνατοί να αγωνιστούμε από εδώ και πέρα. Ψηφίζουμε όλοι και όλες και δεν αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας, γιατί η εμπειρία δείχνει ότι η απόφαση μάλλον δεν θα μας αρέσει. Ακυρώνουμε τα σχέδια του συστήματος και των κομμάτων του να στείλουν στην αποχή όσους δεν μπορούν να πείσουν αυτοί. Ψηφίζουμε κουκουέ και στέλνουμε μήνυμα εναντίον σε αυτή την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σάπιο σύστημά τους. Στέλνουμε μήνυμα ελπίδας σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, για την Ευρώπη των λαών, γιατί αυτή την Ευρώπη θα τη φτιάξουμε όλοι μαζί με τα δικά μας χέρια. Στις λίγες μέρες που απέμειναν, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας,
Μοιραζόμαστε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να μοιραστούμε τη μεγάλη χαρά και την ικανοποίηση το βράδυ των εκλογών που το κόμμα μας θα είναι πολύ πιο δυνατό. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι δίνουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Προχωράμε μπροστά, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Κουκουέ, δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ.